Μία από τις πιο συχνές ερωτήσεις που δέχομαι είναι ότι Θοδωρή, τι να αποστάρω στα social media, δεν ξέρω τι να αποστάρω, δεν μπορώ να βρω θέματα. Αν το πάρουμε αυτό και το μεταφέρουμε στα βίντεο, είναι πώς βρίσκω θέματα για τα βίντεο μου ή για τα άρθρα, πώς βρίσκω θέματα για τα άρθρα μου. Νιώθεις κάποιες φορές ότι έχεις κολλήσει και δεν ξέρεις γιατί πράγμα να μιλήσεις ή να γράψεις. Είτε είσαι blogger, vlogger, είτε δημιουργός περιεχομένου, είτε είσαι επιχειρηματίας, επαγγελματίας που θέλεις να δημοσιεύεις συνεχώς χρήσιμο και ενδιαφέρον περιεχόμενο. Σίγουρα σου έχει συμβεί να σκέφτεσαι, μα γιατί πράγμα να μιλήσω και να έχεις κενό. Να μην μπορείς να σκεφτείς τίποτα. Κάποιες φορές δεν έχεις ιδέες γιατί δεν νιώθεις δημιουργικός. Συχνά όμως έχει να κάνει με το ότι βάζεις πολύ μεγάλη πίεση στον εαυτό σου να σκεφτείς κάτι πολύ πρωτότυπο. Βασικά, έχεις κολλήσει. Επειδή και εγώ έχω βρεθεί στο ίδιο σημείο πολλές φορές και πιθανόν να ξαναβρεθώ, θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σου μια λίστα από ιδέες, μεθόδους για το πώς βρίσκω θέματα για τα βίντεό μου ή για τα άρθρα που γράφω ή για εκπαιδεύσεις που ετοιμάζω. Γεια σου, είμαι ο Θοδωρής Αραμπατζής, δημιουργός του GreekCoach.gr, κάθετος blog, νούμερο ένα blog σχετικά με το δικτυακό marketing στην Ελλάδα, με περισσότερα από 1000 άρθρα και βίντεο, με ιδέες και συμβουλές που θα σε βοηθήσουν στη ζωή και στην εργασία σου και συγγραφέας του βιβλίου Ακαταμάχητο Δικτυακό Marketing. Σε ένα προηγούμενο βίντεο μοιράζομαι 25 ιδέες για δημοσιεύσεις στα social media που δημιουργούν αλληλεπίδραση, το οποίο μπορείς να το βρεις εδώ, αν το βλέπεις στο YouTube. Σήμερα όμως θα μοιραστώ μαζί σου κάποιες μεθόδους για να βρίσκεις ιδέες για άρθρα, βίντεο και γενικά δημοσιεύσεις. Πάρε οποιαδήποτε από αυτές τις μεθόδους και αφιέρωσε 30 με 60 λεπτά για να σκεφτείς μερικές ιδέες. Αλλά μην το παίρνεις τόσο σοβαρά. Προσπάθησε να χαλαρώσεις και να το διασκεδάσεις. Νούμερο 1. Ασχολήσου με ένα πρόβλημα. Σκέψου ποια προβλήματα ή καταστάσεις αντιμετωπίζεις αυτή τη στιγμή στη ζωή σου που θα ήθελες να διάβαζες ή να έβλεπες έναν τρόπο να τις λύσεις. Προσπαθείς να χάσεις κιλά και ψάχνεις τρόπους να βελτιώσεις τη διατροφή σου ή την πειθαρχία σου. Ή θέλεις να μάθεις πώς να εξοικονομήσεις χρήματα στις καθημερινές αγορές. Ή θες να κερδίσεις περισσότερα χρήματα μέσω ίντερνετ και δεν ξέρεις πώς να βρεις την κατάλληλη ευκαιρία. Θες να μετακομίσεις, να αγοράσεις σπίτι, να βρεις καινούργιο σπίτι να νοικιάσεις. Αυτά πιθανόν είναι θέματα για τα οποία μπορείς να μιλήσεις. Κάνε την ερευνά σου και γράψε ή πες κάτι για αυτά. Άρα, ποιο είναι ένα θέμα, ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζεις αυτή τη στιγμή για το οποίο θα ήθελες να μπορείς να βρεις μια λύση. Παρεπιπτόντως, αν όντως ψάχνεις έναν τρόπο να κερδίσεις χρήματα μέσω ίντερνετ, τότε μπες στο GreekCoach.gr κάτω online για να παρακολουθήσεις μια ενημέρωση που έχω ετοιμάσει και στην οποία εξηγώ πώς μπορείς να δραστηριοποιηθείς επαγγελματικά μέσω ίντερνετ, ακόμα και αν δεν έχεις προηγούμενη εμπειρία και γνώσεις. GreekCoach.gr κάτω online. Νούμερο 2. Τι προβλήματα έχουν οι φίλοι και οι συγγενείς σου και έρχονται σε σένα για να τους βοηθήσεις να τα λύσουν. Σκέψου κατηγορίες τις οποίες είσαι καλός γνώστης και πράγματα για τα οποία σου ζητάνε συχνά βοήθεια για να δεις αν μπορείς να σκεφτείς ιδέες για άρθρα σε αυτούς τους τομείς. Και φέρε στο μυαλό σου συζητήσεις που είχες με φίλους σου για δικά τους θέματα ή για δικά τους προβλήματα και μπορεί να τα ξέρω για babysitting ή για την ανατροφή των παιδιών ή για σχέσεις ή για θέματα υγείας, διατροφής ή άσκησης ή θέματα marketing ή θέματα επικοινωνίας, για βιβλία ή για εκπαιδευτικά προγράμματα που μπορεί να προτείνεις. Γενικά, να είσαι καλός ακροατής και σίγουρα θα μπορέσεις να αντλήσεις θέματα για επόμενες δημοσιεύσεις σου από αυτά που έρχονται συνήθως και σου ζητάνε βοήθεια. Σημείωση. Έχεις δει το βίντεό μου για τις 10 δεξιότητες επικοινωνίας? Αν όχι, μπες στο GreekCoach.gr / 10 δεξιότητες. Νούμερο 3. Σκέψου τοπικά. Αυτό που εννοώ είναι το εξής. Διάβασε τοπικές εφημερίδες ή ειδησιογραφικά website σε μικρές πόλεις και δες θέματα τα οποία θα μπορούσαν να καλύψεις σε ένα άρθρο ή σε ένα βίντεο ή σε ένα post, τα οποία ίσως να αξίζουν να τα διαβάσουν άνθρωποι από όλη τη χώρα. Επίσης, ενεργοποίησε τις ειδοποιήσεις της Google, το Google Alert, για συγκεκριμένα θέματα που σε ενδιαφέρουν και δες τι γράφουν ή τι λένε άλλοι ειδικοί σε αυτούς τους τομείς στα social media. Νούμερο 4. Δες τα αγαπημένα σου βιβλία, περιοδικά, blogs, YouTube κανάλια και websites. Τι σου αρέσει να διαβάζεις, ποιες εταιρείες, ποια brands, ποιους bloggers, ποιους YouTubers ακολουθείς στα social media. Εννοείται ότι αν δεν το έχεις κάνει ήδη, ακολούθησέ με στο κανάλι μου στο YouTube πατώντας το κόκκινο κουμπί για να ενημερώνεσαι για κάθε νέο βίντεο που ανεβάζω μόλις το ανεβάζω κάθε εβδομάδα. Γιατί πράγματα λοιπόν μιλάνε όλοι αυτοί? Θα πάρεις πολλές ιδέες από εκεί. Νούμερο 5. Πάρε ιδέες από podcasts. Ποια podcasts ακούς? Βασικά, ακούς podcasts? Αν ναι, για ποια θέματα συζητάνε συνήθως, τα οποία θα μπορούσες να πάρεις σαν ιδέες και να κάνεις τη δική σου έρευνα και να γράψεις ή να πεις κάτι για αυτά. Νούμερο 6. Δες ημερομηνίες, γιορτές ή ξεχωριστούς μήνες. Μήπως πλησιάζει η επέτειος 20 χρόνων από μια κλασική cult ταινία? Είναι μήπως τα 50 χρόνια από ένα ξεχωριστό event ή τα 100 χρόνια
που εφευρέθηκε κάτι. Αυτή είναι μια ακόμα καλή άσκηση για να βρεις ιδέες για να μιλήσεις. Νούμερο 7. Αναρωτήσου για ποια πράγματα είσαι ενθουσιασμένος για τους επόμενους μήνες. Πρόκειται να πας κάποιο ταξίδι ή διακοπές, δεν μιλάω τώρα που είμαστε σε lockdown και μέσα στην πανδημία, ενώ σε φυσιολογικές συνθήκες. Πρόκειται να σπουδάσεις ή να παρακολουθήσεις ένα πολύ ξεχωριστό σεμινάριο. Πρόκειται να παντρευτείς ή περιμένεις παιδί ή θα αγοράσεις ένα καινούργιο σπίτι. Δες αυτά τα θέματα και σκέψου ιδέες που ίσως άλλοι να έχουν ερωτήσεις για όλα αυτά. Νούμερο 8. Δες στην niche σου. Στη συγκεκριμένη κατηγορία ανθρώπων που εστιάζεις. Αν εστιάζεις, τέλος πάντων. Υπάρχει μια συγκεκριμένη κατηγορία ανθρώπων που εστιάζεις. Αν όχι, τότε σίγουρα δες το 40 λεπτό βίντεο του επαγγελματία του μέλλοντος στο futurepro.gr, όπου μεταξύ άλλων μιλάω για το πώς μπορείς να εξυγχρονίσεις την επιχείρησή σου στο online marketing και για τη σημασία του να εστιάζεις σε μια συγκεκριμένη κατηγορία ανθρώπων. Σε ένα συγκεκριμένο κοινό. Δες στο futurepro.gr. Για παράδειγμα, μπορεί να ασχολείσαι με το marketing και για τη διαφήμιση, αλλά να εστιάζεις πιο συγκεκριμένα στην προώθηση επιχειρήσεων, στα social media και ακόμα πιο ειδικά στο Instagram. Άρα αυτό είναι το niche σου. Ή μπορεί να σου αρέσει ο αθλητισμός, αλλά να εξειδικεύεσαι στο τρέξιμο, ή στην ποδηλασία, ή στη γιόγκα. Άρα το niche σου είναι πιο συγκεκριμένο. Σημείωσε κάποιες ιδέες σε τομείς που θεωρείς τον εαυτό σου ειδικό ή στους οποίους έχεις ιδιαίτερο ενδιαφέρον και κάνε μία λίστα με θέματα τα οποία μπορεί να αναπτύξεις. Νούμερο 9. Κάντε το προσωπικό. Ποια είναι η προσωπική σου άποψη για ένα τρέχον γεγονός? Μίλα γι' αυτό, αλλά προσπάθησε προφανώς να αποφύγεις θέματα διχαστικά, αν ο σκοπός σου μέσα από αυτές τις δημοσιεύσεις είναι απλά να προωθήσεις την επιχείρησή σου. Νούμερο 10. Παρατήρησε. Μία από τις αγαπημένες μου πηγές ιδεών για θέματα είναι η προσωπική μου παρατήρηση. Παρατηρώ πράγματα που συμβαίνουν γύρω μου και τα μεταφράζω ως θέματα που θα μπορούσαν να γίνουν βίντεο, άρθρα, δημοσιεύσεις στα social media ή ακόμα και εκπαιδεύσεις. Είτε πρόκειται για προσωπικά βιώματα, σκέψεις, κατορθώματα ή προκλήσεις, είτε για πράγματα που βλέπω και παρατηρώ σε ανθρώπους γύρω μου, σε άλλους. Ξανά άκου αυτές τις 10 μεθόδους για να σου έρθουν ιδέες, σημείωσέ τες και αφιέρωσε 30 με 60 λεπτά για να σκεφτείς συγκεκριμένες ιδέες σε κάθε μία από αυτές τις μεθόδους. Αν βρήκες χρήσιμο αυτό το βίντεο, πάτα like, άφησε ένα σχόλιο και στείλ το σε κάποιον που πιστεύεις ότι θα μπορούσε να βοηθηθεί επίσης. Κάνε εγγραφή στο κανάλι μου στο YouTube πατώντας το κόκκινο κουμπί για να ενημερώνεσαι για κάθε νέο βίντεο που ανεβάζω κάθε εβδομάδα και μην χάσεις με τίποτα το επόμενο βίντεο. Είμαι ο Θοδωρής Αραμπατζής και θα πούμε στην κορυφή. Γεια σου! Αν θέλεις να κάνουμε μια ανάλυση της επιχείρησής σου για 30 λεπτά, εντελώς δωρεάν, ή αν δεν έχεις επιχείρηση και ψάχνεις έναν τρόπο να ξεκινήσεις κάτι δικό σου online, ή αν έχεις κάποιο λογαριασμό στο Instagram ή στο YouTube ή στο Facebook και θέλεις να τον προωθήσεις πιο αποτελεσματικά στο ίντερνετ, τότε μπορούμε να κάνουμε μια δωρεάν επιχειρηματική ανάλυση. Μπες στο GreekCoach.gr / free, βάλ τα στοιχεία σου και θα σε καλέσω να προγραμματίσουμε ένα ραντεβού. GreekCoach.gr / free.